Υπήρξε μία από τις πιο όμορφες γυναίκες του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης τις δεκαετίες του 70 και του 80. Πρόκειται για την Τέτη Σχοινάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία συνεχίζει ακόμη και σήμερα να είναι κομψή, δηλώνει αμετανόητα μοναχικός άνθρωπος, δεν μετανιώνει καθόλου που δεν απέκτησε ποτέ παιδί και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής της. Μιλώντας για τους λόγους που απέχει καλλιτεχνικά γενικότερα τα τελευταία χρόνια, η όμορφη ηθοποιός είπε σε συνέντευξή της: «Τελευταία έχω γίνει δύσκολη γιατί μου πρότειναν δουλειές που είναι γνωστές. Ελάτε να δουλέψετε 2 μήνες πρόβες, 2 μήνες παραστάσεις, διήμερο την εβδομάδα και να δουλέψεις 4 μήνες για να πάρεις 300 ευρώ συνολικά. Ένας άνθρωπος που έχει 40 χρόνια στο θέατρο, γιατί δουλεύω από τα χρόνια της σχολής, είναι πλέον θέμα αυτοσεβασμού». Γυρνώντας το χρόνο πίσω, θυμήθηκε όλους τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής της, κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. «Οι γονείς μου δεν ήταν παρεμβατικοί στις αποφάσεις μου. Σε ένα καλοκαίρι παντρεύτηκα, έδωσα στην αρχιτεκτονική που ήταν ο στόχος μου, αλλά και εξετάσεις στη δραματική σχολή. Τα έκανα όλα μαζί και τον επόμενο χρόνο χώρισα. Ήμουν 19 και χώρισα στα 20. Όπως το ακούει κανείς, θα νομίζω ότι παντρεύτηκα έναν αγριάνθρωπο. Αντιθέτως, ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος και καθόλου καταπιεστικός. Αλλά δεν μου πήγαινε αυτό το στυλ ζωής. Θυμάμαι ότι κατέβαινα από τα σκαλιά της εκκλησίας και λέω: Τι έκανα τώρα? Γι' αυτό και δεν ξαναπαντρεύτηκα, γιατί δεν μου έλειψαν οι προτάσεις, δόξα τω Θεώ». Η όμορφη ηθοποιός γεννήθηκε στις 24 Απριλίου. Η πρώτη της ταινία είναι «Γεύση από Ελλάδα» το 1980. Επίσης την ίδια χρονιά, «Καθένας με την τρέλα του». Έπαιξε την ταινία «Ο τελευταίος άνδρας» μαζί με τον Κώστα Βουτσά, «Αλλαγή και το λουρί της μάνας» το 1982, «Σιδηρά κυρία» το 1983, όπου ήταν η κόρη της Βλαχοπούλου, «Ο Μαφιόζος» το 1986, «Χαμός στο Γάλλο Σίτι» το 1987 και «Κουρασγέρα του Έρωτα» το 1988. Βλέπετε πώς είναι σήμερα η όμορφη ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στη τηλεόραση. Ο Θεός να την έχει πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Γεια σας.